σήμερα σε αντιμετώπιση της πολύς επιστημονικής που έχει περιβάλλει στην Θεσσαλονίκη, πήρα την πρωτοβουλία να καλέσω όλους τους εκπαιδευτικούς διευθυντές που έχει περιβάλλει στην Θεσσαλονίκη, είναι 11 οργανισμό, σε μια τιμή συγκέντρωση, συνάντηση, παρουσίαση θέσεων και απόψεων και κυρίως συζήτηση με τους προφέτορες των τμήματων φυσιατρικής, φαρμακευτικής, κλινιατρικής και οδοντιατρικής που συγκροτούν τη σχολή. Πίστευα και πιστεύω ότι αυτή η εκδήλωση θα δίνει την ευκαιρία στους εκπλέτορες συγκριτικά να κρίνουν ποιος από τους υποψηφίους μπίπτει στα προσόντα που απαιτούνται για να διοικήσουν το Πανεπιστήμιο τα επόμενα χρόνια. Ενώ η εκδήλωση είχε αρχίσει να εξελίσσεται, υπήρχε μια ομάδα περίπου 40 φοιτητών με 50 φοιτητών, οι οποίοι φωνάζοντας συνθήματα έκαναν ό,τι μπορούσαν να προτρέψουν το σκοπό για τον οποίο συγκρίθηκε αυτή η συνάντηση. Τα συστήματά τους είχαν γενικότερα σκοπό να δώσουν μια έμφαση στη θρητική παρουσία στα όργανα της Συγκρήτου. Εδώ σε απαραίτητο σας πω ότι η Συγκρήτου λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένες προδιαγραφές που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένες. Κατά συνέπεια, η παρουσία οποιοδήποτε που δεν εμπίπτει σε αυτές τις προδιαγραφές μπορεί να κυρώσει αποφάσεις της Συγκρήτου. Στην προσπάθεια μιας μικρής συζήτησης προέβαλα με δύναμη τη θέση μου ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε κάθε τοποθέτηση φοιτητών και θα παλέψουμε αυτή η τοποθέτηση να γίνεται, να ακούγεται, να συζητείται, να τίθεται. Σε καμία μας περίπτωση δεν μπορούμε να δεχτούμε επιβολή απόψεων, αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο δημοκρατικού διαλόγου ακούμε απόψεις, θέσεις, αντιρρήσεις και τις συζητάμε, τις σκεφτόμαστε, τις εξεργαζόμαστε ή κατά περίπτωση τις αποδεχόμαστε ή τις απορρίπτουμε. Δεν μπορεί δηλαδή η οτιδήποτε ομάδα να επιβάλλει οτιδήποτε. Σε κάθε περίπτωση η συγκέντρωση αυτή δεν μπορούσε να προωθεί περισσότερο, οπότε ανακοίνωσα την ακύρωσή της. Δεν υπάρχει περιθώριο χρονικό να προωθεί σε μια προσεχή ημέρα, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε τις κυβερνητικές εκλογές που θα οι οποίες σε αυτή τη φορά θα γίνουν με καλπή και όχι ηλεκτρονικά. Και αυτό είναι ένα ακόμη πρόβλημα. Θα ανησυχεί αυτό το ενδεχόμενο, θα γίνουν με κάλπη μετά την διώξη των πνευμάτων. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία, πέρα από την απόλυτη αντικειμενικότητά της, πέρα από τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτήν ακόμα και κάποιος που βρίσκεται στο εξωτερικό για κάποια υποχρέωση επιστημονική ή κάποιος ο οποίος είναι στο νοσοκομείο Παγιοργίου και δεν του είναι εύκολο να κατεβεί στο κάμπο στο πανεπιστημιακό για να ψηφίσει, ήταν μια ιδανική διέξοδο. Η νυν κυβέρνηση αποφάσισε να επαναφέρει το παλιό σύστημα της ψηφοφορίας με κάλπη. Βέβαια υπάρχει μια σφαλιστική ρητρίδα, εάν η πρώτη ψηφοφορία με κάλπη δεν ευοδοθεί, θα υπάρξει στη δεύτερη ή στην τρίτη φορά η δυνατότητα να γίνει ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά είναι μια ανασφάλιση. Υπάρχει αυτή η ανησυχία που ευελπιστώ να μην γίνει πράξη. Η διάθεσή μας είναι πραγματικά να συζητήσουμε, γιατί η αγωνία μας είναι να προσφέρουμε στα παιδιά καλύτερη εκπαίδευση, καλύτερη αγωγή, να τους δώσουμε, να τους χτίσουμε το μέλλον τους. Όλες αυτές οι αναστατώσεις.